Ναι. Είναι για κανένα δύο μήνες ακόμα έχει να δουλέψει. Που δώσαμε πέρυσι κανονικά όλοι. Ναι. Να πει ότι δούλεψε, πούλησε. Ναι. Τα λεφτά που πήγανε. Τα λεφτά δεν ξέρω. Και ούτε οι άνθρωποι. Από τις πωλήσεις πριν. Ναι. Προχτές, όταν είχα πάρει τον Γιώργο Κιάρη τηλέφωνο και έβαλε στην Αντζιάν το. Έκανε κατευθείαν τηλέφωνο. Ναι. Μου είπε ότι θα γίνει συγκέντρωση για την Παρασκευή. Ο κύριος Κυλιμάκος. Ναι. Ναι. Πήγα κάτω να πάρω τις προσκλήσεις να τις μοιράσω στους μέλη στους κόμους. Και μου λέει, θα τους λες ότι έχουμε δώσει, έχουμε στείλει εξώδικο στον Μαριμόπουλο. Γιατί μας κοστάει, διάβασα μέσα, πόσα είναι μήπως. 46.000. Ναι, για 46.000. Είναι ένας από τους λόγους. Ναι, αλλά χρωστάει 150. Είναι ένας από τους λόγους που... Χρωστά πάνω από 150, δεν μόνο σου μεμισκό. Αλλά είναι πολλά περισσότερα τα λεφτά. Δεν είναι τα 46 που λέει τώρα για τον Μαριμόπουλο. Στο σύνολο που χρωστάει στους μέλους, μετόχους, το σύνολο της τα χρήματα. Άρα σας χρωστάει αυτή τη στιγμή όλους μας 150 χιλιάρια. Μιλάμε για το 11, το 12 και το 12. Το 11 και το 12. Τα μέλια του 11 πρέπει να τα έχει ξοκλήσει, αλλά στέκονται τα μέλια του 12. Τα οποία έπρεπε να έχουν ξοκλειδεί. Ενώ το μέλι έχει φύγει, έχει πουληθεί το μέλι. Τα λεφτά που πήγαν, το 12. Μάλιστα. Λέει ότι δεν έχουν εισπραχθεί, ότι υπάρχουν οφειλές. Αυτό που είπε τώρα. Ναι, ναι. Ο Μαρινόπουλος είναι ένας ο Μαρινόπουλος. Ένας, 46.000. Μόνο, μόνο αυτός. Και ποιος μας λέει, και ποιος μας λέει. Τι άλλο, εσείς που μιλήσατε με τον κύριο Κυλιμάδο, τι σας είπε, ποιοι άλλοι χρωστάνε, εκτός από τον κύριο Μαρινόπουλο. Λέει ότι έξω στην αγορά ναι, ναι, ναι. Είναι να εισπραχθούν 160 χιλιάρικα. Ναι. Και εκτός του Μαρινόπουλου μου είπε, και ότι άμα εισπραχθούν θα ξεχρεωθούν. Σας είπε ότι μέχρι πότε, να κάνετε υπομονή ας πούμε. Δεν μου είπε μέχρι πότε, απλά μου λέει ότι αφού στείλαμε εξώδικο θα καθυστέρησε από την κατάλαβα. Ναι. Και την Παρασκευή τι ακριβώς θα γίνει. Την Παρασκευή τώρα δεν έχω προσωπική ενώ, λέει τα θέματα που θα συζητήσουμε. Στα θέματα αυτά, αφορά και το στάσιο και για πρόεδρο του... Τι είναι να κάνει, τι πρόεδρο. Τι πρόεδρο. Δεν έχετε διοικητικό συμβούλιο. Εννοείται θα συζητήσετε για νέο πρόεδρο διοικητικού συμβουλίου. Δεν έχουμε παιδιά, δεν έχουμε διοικητικό συμβούλιο. Έχουμε γίνει ΑΕ, αληθεύει, αλλά διοικητικό συμβούλιο δεν έχουμε. Τώρα αποφάσισε ότι θα κάνει γενική συνέλευση την Παρασκευή και θα ορίσει νέο. Τη στιγμή που δεν έχει παλιό. Άρα ξεκινάμε τώρα. Αλλά ήθελα να μιλήσω τελευταίο. Ναι. Και να μαζέψω κοινό την κατάσταση γιατί εντάξει, κάπως στην περιγράφη. Άρα, πριν να ξεκινήσετε εσείς, θέλω, αν υπάρχει κάποιος άλλος μέτοχος, να πει ακόμα δύο πράγματα σχετικά με αυτό και να προχωρήσουμε. Δηλαδή, να καταλάβουμε τη δυσκολία την οποία περνάτε, τη δυσκολία την οικονομική την οποία περνάτε και γι' αυτό πιέζετε. Ναι, την οικονομική. Εμείς περιμέναμε, ξέρω εγώ, μέχρι να παρθεί το μέλλον καινούργιο να μας έχει ξεχρεώσει το παλιό. Ποιος με τις όγκομος θα δώσει εφόσον μας κοστάει. Εσάς για παράδειγμα πόσα σας κοστάει. Εμένα είναι 9.000. Όλο το περσινό, έτσι. Δεν είναι όλο. Μας έχει βάλει ποσά, ναι. Τα οποία είναι αστεία. Μάλιστα. Άλλες χρονιές μπαίνανε τα Χριστούγεννα 1.000. Πανελλοντικό είναι. Το Πάσχα το 1 και μετά, όταν ανοίγει η αγορά το καλοκαίρι, μπαίνανε τακτικά. Και τα δύο. Τώρα είναι πια. Έχει άνθρωποι που του βάλει 200 ευρώ μέσα. Όλο το καλοκαίρι. Το μήνα σου λέω. Ναι. Το μήνα. Και δεν είναι. Οι μέλισσες είναι μια δουλειά που πρέπει να χαλάσεις λεφτά για να πάρεις λεφτά. Ανέβηκε η τιμή της ζάχαρης φέτος. Ανέβηκε η τιμή του πετρελαίου. Να, ναι, για να κάνει. Του πετρελαίου. Εμείς συνέχεια μέσα στον δρόμο είμαστε για τις μέλισσες. Μεταφορικά. Μεταφορικά για Κάλυμνο, για Ρόδο, για Τήλο. Είναι... Απόψε τι απόφαση παίρνετε εδώ. Αυτό που γράψαμε, να μην δώσετε μέλη, θα σας δηλαδή κάθετε. Δεν πιστεύω να δώσει κανένας μέλη εφόσον δεν ξεχρεωθεί. Και αυτό είναι ότι πώς θα κινηθεί του χρόνου η ΜΜΕ. Εκτός αν έχουν πάρει απόφαση να μην κλείσουν. Άλλο. Υπάρχει τέτοιο σενάριο δηλαδή, κατά τη γνώμη σας. Εγώ προσωπικά μέλη, δεν πιστεύω, αλλά μου λένε ότι θα μου βάζουν στίχημα. Ότι. Ό,τι προς τα εκεί πάει το πράγμα. Εγώ δεν έχω λεφτά να μου χρωστάνε τόσα. Πού θα βρω στοίχημα, πού θα βρω λεφτά να τα
Θεωρείτε δηλαδή ότι θα κλείσει τώρα που άλλαξε και έγινε ΑΕ, θεωρείτε. Το πιθανότερο, εφόσον δεν δώσουμε μέλη, ναι. Η μέλη έχει μέλη λέει, μέχρι το Φλεβάρι. Από εκεί και πέρα που ξεκινάει η καινούργια σεζόν, η καλοκαιρινή. Ναι. Πώς θα κινηθεί η Βιμέλη. Η Βιμέλη πώς θα κινηθεί. Πες ότι έρθει την στιγμή και μας ξεχρεώνει. Ναι. Ποιος θα της δώσει μέλη, έχει κανένα μέλη. Δεν έχετε γιατί τα έχετε δώσει αλλού. Ε, ναι. Είπατε τώρα. Αυτό λέμε. Μα και να έχουμε άμα δεν πληρώσει θα πάρει. Ναι. Δεν πιστεύω. Θα του το δώσω εμπάλια, θα του το χαρίσω. Θα το δώσω και θα περιμένουμε πάλι του χρόνου να... Άρα εδώ τίθετε θέμα και εμπιστοσύνη ως προς τον πρόεδρο από τους μετόχους. Τελείως. Έχει χάσει την εμπιστοσύνη. Άρα εσείς την Παρασκευή που θα συνεδριάσετε έχετε κάποια πρόταση να του κάνετε. Σκέφτεστε να πείτε ότι να... Να φύγει από τον πρόεδρο. Δεν το θέλουμε. Δεν το θέλουμε. Να μπει πρόεδρος ως προς το Διοικητικό Συμβουλίο κάποιος μέτοχος, θεωρείτε, πώς το σκέφτεστε. Το έχετε σκεφτεί. Πρόεδρος. Ναι. Αυτό δεν κάνουμε. Ο Δήμαρχος έχει το 52%. Ο Δήμαρχος αποφασίζει το ποιο θα βάλει. Εσείς απόψε εδώ τι απόφαση θα πάρετε. Τι απόφαση παίρνετε εδώ. Απλά θέλετε να δημοσιοποιηθεί το πρόβλημα να μην... Ότι δεν θα δώσετε μέλη, ε. Αυτό. Μα πιο πολύ το έχουμε διώξει. Παναγιώτη, πιο πολύ το έχουμε πουλήσει. Ο Παναγιώτης δεν μίλησε. Ο Αθούλης είπε προηγουμένως ότι εγώ έχω μέλη, αλλά πρέπει να μου το πληρώσει του. Εγώ, εάν, πού θα τα έπρεπε λεφτά. Με αυτούς τους όρους, τους οποίους έχουμε στα χέρια τα παλιά, δεν δίνουν και δείγμα. Τι όροι είναι αυτοί ακριβώς, τι εννοείτε. Ορίστε, πληρωμές που μας κάνει. Ορίστε, ναι. Α, 400, 600, 500, 300...